lene huyaman aman, huyaman aman. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αγαπητοί πατριώτες, ίαν και ευλογίαν. 1453-1999. 545 χρόνια πέρασαν από τότε που η ιστορία χάραξε στις σελίδες της με ματωμένα γράμματα το τραγικό εκείνο πέσιμο της Οικουμενικής Πόλεως των Παλαιολόγων και το τραγικό κούρσεμα ύστερα από 7 χρόνια της μελαγχολικής πρωτεύουσας των Κομνηνών, της αδικοχαμένης και αλυσμόνητης αυτοκρατορικής τραπεζούντας. 545 χρόνια πέρασαν και ηχούν ακόμα στα αυτιά μας οι πένθυμοι ήχοι της καμπάνας που ξυπνούν μέσα μας τη φωνή της νοσταλγίας. Και όπως φαίνεται, αγαπητοί πατριώτες, εμείς οι Πόντιοι δεν θα μπορέσουμε να ξεχάσουμε, μάλλον δεν θα μας δώσουν την ευκαιρία να ξεχάσουμε το Βυζάντιο, τη Ρωμανία και τον Πόντο. Έχουμε περάσει τα 75 χρόνια εγκατάστασής μας στην ιστορική Ελλάδα που συνοδεύτηκε από μια γόνιμη παρουσία, τίμια και ευπρεπέστατη, και ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που αμφισβητούν και την εθνική μας προσφορά και την εθνική μας ταυτότητα. Χωρίς πολλή σκέψη, χωρίς υπευθυνότητα, αρκετοί εκφέρουν γνώμη για μας τους Πόντιους. Πόντιος σημαίνει αυτό, αυτό και αυτό. Πόντιος είναι αυτός, αυτός και αυτός. Γνώμες που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα, με το ποιόν, τον χαρακτήρα και την καταγωγή μας. Και τα πρώτα χρόνια μεν το πήραμε αψήφιστα. Δεν δώσαμε σημασία γιατί λέγαμε ότι είναι γνώμες και λόγια ανθρώπων αγραμμάτων που δεν ξέρουν ιστορία. Ενώ οι εγγράμματοι, οι μορφωμένοι, επειδή ξέρουν ελληνική ιστορία, γνωρίζουν και ποιοι είναι οι Πόντιοι και από πού προέρχονται και τι προσέφεραν στους εθνικούς αγώνες και πόσο πατριώτες είναι. Αλλά φαίνεται ότι πέσαμε έξω. Αυτοί είναι που δεν ξέρουν ή ορισμένοι από αυτούς την ελληνική ιστορία, την αρχαία, την βυζαντινή και την νεότερη. Ή επιδιώκουν να την παραποιήσουν ή να την ξεχάσουν. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τα γραφόμενά τους. Εμείς, για να βγάλουμε από αυτήν την πλάνη τον κόσμο που τους διαβάζει και τους ακούει, θα αναφερθούμε σε μερικά ιστορικά γεγονότα και στοιχεία και κρίνετε μόνοι σας αν είμαστε Έλληνες, αν είμαστε ηλίθιοι και αν είμαστε πατριώτες. Μαύρον, ουιαμαν, αμάν,
Ουι αμάν αμάν. Εκεί άλλο δεν κέπεμ, μα να έχω σακτάρ. Άινε καέν και μαλλί, τόρτου στο παρχάρ. Εκεί άλλο δεν κέπεμ, μα να έχω σακτάρ. Άινε καέν και μαλλί, τόρτου στο παρχάρ. Εκεί άλλο δεν κέπεν, μα να έχω σακτάρ. Η ιστορία μας αρχίζει με το θρύλο του χρυσόμαλου δέρατος, τον Φρίξο και την Έλλη, από τον ορχομενό της Βιωτίας, και τον θρύλο της αργοναυτικής εκστρατείας του Ιάσουνα από την Ιολκό. Συνεχίζει με τους ακρίτες, τους τραντέλενους, τους άγρυπνους φρουρούς των συνόρων. Και για να ξεφύγουμε από τους μύθους της ελληνικής ιστορίας, ας αναφερθούμε στα πραγματικά στοιχεία της ιστορίας. Έλληνες Ίωνες ήταν οι πρώτοι που έκτισαν αποικίες στον Εύξεινο Πόντο. Και έκτοτε ο χώρος αυτός ήταν ελληνικός και διατηρήθηκε ελληνικός ως τις ημέρες της πτώσεως της Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας. Ουδέποτε έχασε την ελληνικότητά του, ακόμη και τα χρόνια της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Είναι ο χώρος που γέννησε καλούς Έλληνες και καλούς χριστιανούς. Κυρίες και κύριοι, για να μην τους αναφέρω εγώ, μπορείτε εσείς από μόνοι σας να βρείτε πόσοι Άγιοι μάρτυρες της Ορθοδοξίας κατάγονται από την περιοχή μας. Στα λεπτά, στα λαγμίδας.
Gördüm bilimi yaniksiz tazı tas talar mi tas tazı tas talar mi tas Yatı seni tas to barhar bir tulis barhari Bir tulis barhari tas Yatı seni tas to barhar bir tulis barhari Bir tulis barhari tas Στην ιστορία την νεότερη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 αναφέρονται δύο ονόματα, του Αλέξανδρου και του Δημήτριου Υψηλάντη. Ο Μέν Αλέξανδρος ήταν αυτός που εκήρυξε την Ελληνική Επανάσταση στο Ιάσιο της Μολδοβλαχίας και ο Δημήτριος ήταν πρωταγωνιστής σε πολλές μάχες της Επανάστασης του 1821. Κατάγονται από την υψηλή της περιφερίας Όφεως του νομού Τραπεζούντας. Ήταν Πόντιοι. Οι Μουρούζιδες που κατάγονται από το χωριό Μουρουζάντων της Αργυρουπόλεως κατήχαν σημαντικές πολιτικές και στρατιωτικές θέσεις και βοήθησαν με κάθε τρόπο την Επανάσταση και συμμετείχαν στους μετεγενέστερους πολέμους της Ελλάδος όπως ήταν η μάχη της Κρήτης. Οι Ξυφυλλίνοι από την Αργυρούπολη, άνθρωποι των γραμμάτων, εβοήθησαν τους Έλληνες παντιοτρόπος. Οι Σάπε από το χωριό Σαπάντων της Ματσούκας, μετά την άλωση κατέφυγαν στην Δυτική Θράκη, όπου ο Δήμος Σαπών φέρει τώρα το όνομά τους. Οι Κομνηνοί, οι ιδρυτές της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος και πλήθος άλλων ποντίων μπορούμε να αναφέρουμε, που προσέφεραν και πνευματικά αλλά και αγωνιστικά σαν Έλληνες. Ακόμα και γενεθέρια, ακόμα και γενεθέρια. Αχ και νουσνά επίκασε ντεμόν το πιο πόμετε λεθέρια.
το πιο πόμετελεθένα. Μετά την άλωση της Τραπεζούντος, πολλοί ευγενείς και εύποροι πόντοι κατέφυγαν στην Πελοπόννησο με τον διασωθέντα της φαγής του μικροτέρου ιού του αυτοκράτορα Δαβίδ, Νικηφόρου, και εγκαταστάθηκαν στη Μάνη, όπου μετά την ηλικίωσή του, ο Νικηφόρος, λόγω της βασιλικής καταγωγής του, εξελέγει πρωτογέρον, δηλαδή ηγεμόν της Μάνης. Η οικογένεια Νικηφόρου Κομνηνού ηγεμόνευε στη Μάνη διαδοχικώς. Από του ηγεμόνος δε Στεφάνου του Κομνηνού ονομάστηκαν οι Κομνηνοί Στεφανόπουλοι. Όταν αυτοί μετανάστευσαν στην Κορσική, η παράδοση λέει ότι κάποιος γόνος της οικογένειας αυτής, ο Καλομεράντης Μποναπάρτε, έγινε γενάρχης της κορσικανικής οικογένειας των Βοναπαρτών. Τέλος, να αναφέρω ότι στην κυρίως επαναστατημένη χώρα το 1821 και ιδιαίτερα την Πελοπόννησο, κατέβηκαν πολλοί πόντιοι για να πολεμήσουν με το όπλο στο χέρι εναντίον των Τούρκων. Στα γραπτά κείμενα, οι πόντιοι εθελοντές, μαχητές, αναφέρονται με τα ονόματα της καταγωγής τους, όπως Μαυροθαλασσίτες, Τραπεζούντιοι, Σύνοποις, Αργυροπολίτες. Και οι εθελοντές αυτοί πολέμησαν γενναία στα πεδία των μαχών της Επανάστασης, και όλα αυτά για να μην μας λένε που ήμασταν το 1821. Μιλά πολύ, μιλά να
εσύ γιατί και θέλες γιάρ. Εγώ νεπίνα παλάλα κι εσύ σε ηρετέρνες γιάρ. Κι εσύ σε ηρετέρνες γιάρ. Πολλοί από εμάς ξέρουν ότι πόντιοι επέγναν και στην Περσία. Επίναν πολλά δουλεία. Έμποροι και μαντεψίδες. Έναν ημέραν ο Σάχης έστειλε τελάλ στην επαρχία και είπε νίντζανες καλών και τρανών με ιδέν να φέρε το στο σαράι και θα δει τον έναν τρανόν μπαχτσίς. Τρει νομάτ πόντι, αμοντέμαθα να το εχπάστα να πάνε στο σάχι. Ο καθένας που έπαιρνε από έναν με ιδέαν. Με ιδέα οι πόντι λέγνε τα φρούτα. Άρα όντα ετοιμάγαν όλα, ο σάχις είπε ας έρθει ο πρώτο. Επίε να πέσει ο πρώτο, ο πόντι κράτηνε και ένα ροδάκινο να πέσει έναν πιάτο. Ότι πίστης είπε το ροδάκινο, ο ροδάκινο δεν τον γέγγεσα του. Και μέχρι εγώ καμία γίδα ροδάκινο και έγκαιζε ροδάκινο. Εκούξεν εκεί τους υπηρέτες, μία τον αγούν τον αφορισμένο, πατήστε τον κά και αφού το βάλτε το πίσω. Άρα έρθανε, πάτησαν τον κά, σειράν κάτω σαρβάλαν, έβαλαν ο πίσω το ροδάκινο, εκείνο σε βάρκηξε, πόνεσε, επέρεν ένα στράταν κι άλλο πίσω και τέρνη. Ύστερα σε λίγο ώρα έρθεν, λέει ο Σάκης, κούξτε να σέρτε και ο δεύτερο. Έρθεν και ο δεύτερο. Τερί τον ατήριο Σάχης. Έναν αγκούρ. Κρατεί έναν αγκούρ και έρθει. Λέει τον είπε, αγκούρ σε μένεγγες. Αλίγορα είπε τα λουνούς, βάλτε τον κά και δώστε το πίσω. Ο πίσω για να μην φτάει τα άλλον. Το ξέρουν ότι εγώ δεν φτάω και φέρνει αγκούρ. Ο αγκούρ δεν μέκ, εμείς στην Περσία εγκέχομαι. Άρα, σέγκανα τον κά, έσυραν κάτω σαρβάλνα, εν το κάνω πίσω από τα αγκούρ, εκείνος θα στον πόνο στα ταβάνια εντούνια. Επέρεν τη στράτα να φεύγαμε, συμπόρταν και κάνουν τα επίε, ευχήνεσαι να γελά. Το σάχι να μου να τσαϊπικό νεφάνι να του. Λέει, εμ πονεί, εμ γελά, το έφυγε. Για έλα εδώ, είπε. Πήγαινε και κά. Το γέλασε, είπε. Για μ' γελάς γιατί με. Όχι, είπε, κάτι εντό και σονού και γελό. Όχι, θα λες με εντό και σονού, είπε. Πολύ χρόνια μένει, είπε, εγώ εφέκα τεμόν και νουνίζω τα λουνού των κόλων. Εκείνο που θα έρθει από πίσω, κολογγίδ κρατεί. Δεν σε παραπέταμεν, αι δεν σε παραπέταμεν, σύλλα στα έπουρανε, χουία μαναμάν, χουία μαναμάν.